και στη συνέχεια του μάτς ο Ολυμπιακός αυτόν τον τρόπο άμυνας. Μπατίστ με τα δύο χέρια σε ένα φοβερό κάρφωμα ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στον Ολυμπιακό. Μεγάλη φάση τώρα, εύκολα με τον Γκόρντον. Γκόρντον για τον Μπουρούση, το ανάποδο lay-up του τελευταίου και ο Ολυμπιακός στο συν 2 ξανά. Αφήνει για τον Τζαμόν Γκόρντον, αυτός εκτελεί από την κορφή της ρακέτας. 8-4 για τον Ολυμπιακό. Καλό σκριν του Μάριτ τον Νίκολας που κλείνεται από τον Μπατίστο, από τον Μπουρούση σωστά στην baseline. Ο Μπουρούσης τώρα θα χάσει το Μάριτ που θα καρφώσει με τα δύο χέρια. Εύκολο rebound του Παπαλουκά που κατεβάζει την μπάλα. Τρέχει στον εφηδιασμό Ολυμπιακός, αλλά ο Μάριτς ακολουθεί το μαυροκεφαλίδι και τον σταματά καθαρά και εντυπωσιακά του Παναθηναϊκού. 6 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Μπατίστ, καταπληκτική πάσα και φοβερό κάρφωμα του Ρωμέιν Σάτο. Σπανούλης κλείνεται από τον Σάτο. Έδωσε καλή βοήθεια στο πικενόλο Μπατίστ και γύρισε στην αμυνά του. Σπανούλης από την κορφή της ρακέτα σημαδεύει σωστά. 25-23 ξαναβάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Της καθυστέρησε και πάλι να πασάρει την μπάλα. Τελικώς ο Παναθηναϊκός βρίσκει εύκολο ελεύθερο σου του Διαμαντίδη. Το Πάγκους για οδηγίες προπονητών, ενώ ο Έρτσεκ από τη γωνία θα ευστοχήσει και θα απαντήσει γρήγορα στον τρίπο του Παναθηναϊκού. Για τον Νίκολας, πάει προς τα μέσα. Ξανά ο Νίκολας με τον Κέσελ θα πασάρει τώρα καταπληκτικά στο Μάριτς που θα καρφώσει ο Παναθηναϊκός στο συν 3, 41-38. Δεν το σύντσο, κυνηγάει ο Καλάθης που παίζει φοβερή άμυνα πάνω του. Έτσι ο Τεόντωσης ξεμαρκάρεται και θα εκτελέσει για 3 με τον Γκόρντον. 3, 2, 1, προλαβαίνει το ρολόι ο Νίκολας, θα αστοχίσει επιθετικό rebound του Μάριτς και καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Και σήκωσε τις γροθιές, θα ήταν εύστοχο. Και ο Μπράντοβιτς εδώ ήξερε τον παλιό του παίκτη και ζήτησε αμέσως το time-out πριν δει την κατάληξη της μπάλας. 66-68, χωρίς άλλα λόγια. Μπατίστα από την κορφή της ρακέτας, αστοχή. Μπουρούσης μαζεύει το rebound και δίνει στον Παπαλουκά. 2,5 λεπτά ακόμα. Ένα μεγάλο ντέρμπι, ένας μεγάλος τελικός, ένα παιχνίδι για γερές καρδιές. Θα δούμε την επίθεση του Ολυμπιακού και θα πάμε για οδηγίες προπονητών στους δύο συναδέλφους. Σπανούλης ανάμεσα από δύο. Πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το lay-up και ισοφαρίζει. 68-68. Και αυτό είναι, όπως λέγαμε, για το ένστικτο του μεγάλου προπονητή ο Μπράντοβιτς. Το ένστικτο του μεγάλου παίκτη Σπανούλη. Με 5 δικούς του, αναπάντητους πόντους από την πλευρά του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός ισοφαρίζει. 68 όλα. Γιάννη Νάτου. Οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, όντως είχε δείξει ένα πικερόλ με τον Μπατίστα στο ελληνικό Μπράντοβιτς. Από εκεί πέρα συνεχίζει τη μάτσα. Βγήκε το πικερόλ, αλλά ο Μπατίστα στόχησε την κορφή της ρακέτας. Ακριβώς, Βαγγέλη, έτσι. Από εκεί πέρα συνεχίζει τη μάτσα ψώνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα αντικατέστησε τον Καμαγκόγλου με τον Καλάθι, γιατί θέλει να πέσει, να πιέσει πάνω στην περιφέρεια. Κλέψιμο του Παπαλουκά, πολύ καλή άμυνα στην επαναφορά. Στόχησε ο Τεόντοσιτς. Μπλονζόν του Μαυροκεφαλίδη πάνω στον Καλάθι που ήταν πρώτο στην μπάλα. Και τζάμπολ, το βελάκι δείχνει κατοχή Ολυμπιακού. Μετά το άστοχο λέει από του Τεόντοσιτς, εδώ κοιτάξτε πώς κλέβει ο Παπαλουκάς. Θα πασάρει στον Τεόντοσιτς, τον σταματάει χωρίς φάουλ ο Νίκολας. Νίκολας και Καλάθης δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την κατοχή. Αφού ο Μαυροκεφαλίδης βάζει σωστά τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Τζάμπολ δεν υπάρχει πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ. Το βελάκι της γραμματείας έδειξε επαναφορά Ολυμπιακού. 68 όλα, σε λίγο θα πάμε και στον Κώστα Σκουλά. Σπανούλης, Μαυροκεφαλίδης με το Φώτση και ο Μπατίστ από πίσω του. Η πάσα στον Μπουρούση και αυτός για το Σπανούλη. Περνάει από τον Μπατίστ. Σπανούλης εκτός ισορροπίας, δίνει καμπύλη στην μπάλα. Αστοχή, το rebound του Διαμαντίδη. 1-44 για το φινάλε. Πολύ γρήγορα, Κώστα, αν έχεις κάτι να πεις. Απλώς θέλει καλύτερη πίεση του Σαλίβκοβιτς και να πάει ο Ολυμπιακός στο πόνο των γολών. Διαμαντίδης με το Σπανούλη. Διαμαντίδης σταματάει την τρίπλα. Η πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για τρεις. Φώτσης είναι εύστοχος. 71-68. 1-31 ακόμη. Εδώ ο Αντώνης Φώτσης με το τρίποντο του ξαναβάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Παπαλουκάς πάει χαμηλά με ταμπλό σκοράρι. 71-70. Συγκλονιστικό τρομερό, φινάλε. Τρομερό παιχνίδι, τρομερό φινάλε. Νίκολας αφήνει για τον Καλάθι. 70-71. 1-19. Πάμε σε ειδικές καταστάσεις πλέον σε αυτό το πρώτο τελικό. Θα κρατήσει το πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Θα κάνει το σπάσιμο της έδρας του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Θα το ξέρουμε σε λίγο. Νίκολας για τρεις. Ούτε τώρα. Rebound όμως από τον Μπατίστ. Νέα επίθεση του Παναθηναϊκού.
Καλάθης πάει στο κέντρο και αφήνει την μπάλα στο Διαμαντίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Διαμαντίδης παίρνει σκρίνα από το Φώτση. Αλλάζουν στο σκρίνι παίκτες του Ολυμπιακού. Διαμαντίδης πίσω από το σκρίνι του Μπατίστ. Ο Μπουρούσης μπροστά του. Διαμαντίδης περνάει. Φάουλ από τον Μπουρούση. Βολές για τον Παναθηναϊκό. Με το σκορ στο 71-70 υπέρ του. Κώστας Κουλά. Για το χαμένο rebound που είχαν σε αυτή τη φάση. Από εδώ και πέρα τώρα θα πάει μπάλα είτε στον Τεόντοσιτ, είτε στον Μπουρούς όταν είναι μέσα, είτε στον Βασίλη Σπανούλιο αν πάρει προσωπική ενέργεια στο τέλος της επίθεσης. Γιάννη, να το ακούς τι φωνάζει ο Δημήτρης Ιτούδης στον Τέπιτς. Ασφαλώς, έχει μπει μέσα για την περιφερειακή άμυνα και αυτός. Μάλιστα. Πιστεύει ο Μπράντοβιτς ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χτυπήσει μόνο από την περιφέρεια. Διαμαντίδης, ευστοχή στην πρώτη βολή. 43 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο του δευτερολέπτου ακόμη. 72-70. Ο Διαμαντίδης ξανά στη γραμμή. Έχει 19 πόντους μέχρι 10 δίποτα. 1-2 τρίποτα. 4-5 βολές. 5 στις 6 τώρα. Ο Παναθηναϊκός ξανά στο συν 3. 73-70. Για να δούμε την επιλογή του Ολυμπιακού. Για τρίποντο ή γρήγορο δίποντο. Παπαλουκάς. Παίρνει το σύν από τον Μπουρούση. Οι αλλαγές. Μαυροκεφαλίδης, Θεόντοσιτς για τρεις. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ο Παπαλουκάς με το ένα χέρι σπρώνει την μπάλα προς την πλευρά του Μπατίστ και γρήγορο φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Στα 27 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός στο συν 3 και βολές για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Παγώνει το σεφ time out από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Διαφημίσεις και γυρίζουμε. Άσχημα εκτελεσμένη βολή. Γιάννη Νάτου. Ο Ζέλικο Βράδοβιτς ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν ανοιχτά τον Παπαλουκά και πολύ κλειστά τον Τεόντοσιτς. Αλλάζουν σε όλα τα σκρίνη οι παίκτες του Βράδοβιτς. Μέσα η δεύτερη, 74-70 ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Γκόρντον και έξω ο Μπουρούσης. Χαμηλώνει το σχήμα ο Ολυμπιακός, όχι μόνο για να έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση, προφανώς και για να πιέσει μετά. Ο Μπουρούσης πάει στην άλλη πλευρά του πάγκου. Ο Μπατίστ επίσης αποσύρεται. Και ο Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα. Παπαλουκάς πάει όλη τη διαδρομή με αντίπαλο τον Φώτση. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Rebound από τον Τέπιτς. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Φάουλ του Τεόντοσιτς. Στα 16,5 δευτερόλεπτα με τον Παναθηναϊκό στο συν 4. Και αν ευστοχίσει ο Διαμαντίδης, αγκαλιά με την νίκη στον πρώτο τελικό. Πολύ κοντά πλέον ο Παναθηναϊκός στο να πάρει αυτό το πλεονέκτημα της έδρας. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός. Και είδες τώρα έγινε μια αλλαγή, αυτό ήθελα να σου πω Βαγγέλη, ότι ο Σάντο είναι τόση ώρα έξω στο παιχνίδι και τον βάζει στην πιο κρίσιμη άμυνα, έτσι ο Μπράντοβιτς, να μαρκάρει τον Παπαλουκά. Ο Διαμαντίδης ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο κόσμος φεύγει από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, απογοητευμένος για αυτή την εξέλιξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα και τώρα προηγείται με 5-75-70. Έχοντας την μεγάλη λύση από το μεγάλο τρίποντο του Φώτς και στη συνέχεια τα rebound. Τα επιθετικά rebound. 75-70, Σπανούλης στα 10 δευτερόλεπτα το σπάσιμο της μέσης. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το lay-up. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Καλάθης κρατάει την μπάλα. 3-2-1, τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το break. Είναι ο μεγάλος νικητής με 75-70 μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες φέτος, ήττες φέτος από τον Ολυμπιακό σε τρία διαφορετικά γήπεδα. Δύο για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και στο τελικό του κυπέλου. Έρχεται.